υποψία ότι μπορεί να υπάρχει. Μία λοιπόν τέτοια καθολογική ανάλυση θα μας επιτρέψει εμάς μετά να σας συμβουλεύσουμε ποιο είδος μπορείτε να καλλιεργήσετε ή ποια είναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σεμινάριο κατάρτισης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που σε συνεργασία με το ΚΕΤ Γεννηματά διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μας σεμινάρια κατάρτισης ιδίως για ανέργους, αλλά και είναι ανοιχτά για όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας να μπορέσει κάπου να βρει κάποια απασχόληση. Ξεκινήσαμε τον προηγούμενο μήνα με δύο σεμινάρια μελισσοκομείας. Συνεχίζουμε τώρα με σεμινάρια που αφορούν τα αρωματικά φυτά, την καλλιέργειά τους, την επεξεργασία τους, αλλά και την τυποποίησή τους. Αυτό θα το πούμε στην αυριανή ημερίδα. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος από την προσέλευση του κόσμου. Θέλω να σας πω, να ενημερώσω τώρα ότι η ενημέρωση γίνεται πια ηλεκτρονικά, όπως και η πρόσκληση των σεμιναρίων έγινε ηλεκτρονικά, μόνο ηλεκτρονικά, και δυστυχώς πολλοί κόσμοι ίσως να μην το ξέρει ακόμα, αλλά θα παρακαλέσω αυτούς που ενημερώνονται μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων να ενημερώνουν όσους μπορούν παραπάνω. Θέλω να ευχαριστήσω τη Λέσκη, την κινηματογραφική Λέσκη που έχει αναρτήσει τα σεμινάρια, να ενημερώσω ακόμα με 99% 18, 19, 20 και 21 του μηνός θα έχουμε μια συνέχεια των σεμιναρίων με 20 συνοδούς και να εξηγήσω τι είναι αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μάθουν στα πολύ ωραία χαρακτηρισμένα μονοπάτια διαδρομές που έχουμε στην Άνδρο, θα μάθουν και θα πιστοποιηθούν πάνω στη χλωρίδα και στην πανίδα που θα συναντά δίπλα του ο περιπατητής. Αυτό νομίζω ότι, ακούγοντας και τα σημερινά από την κυρία Μαλούπα, μια πολύ σημαντική επιστήμονα που έχει έρθει εδώ για να μας πει για τα αρωματικά φυτά, μας είπε ότι η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε αρωματικά φυτά και σε χλωρίδα γενικά και οι Κυκλάδες και η Άνδρος είναι σε ιδιαίτερη υψηλή θέση. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι οικοσυνοδοί, θα πάρουν μια πιστοποίηση που θα βοηθήσει πάρα πολύ στον τουρισμό. Στη συνέχεια, θα έχουμε σεμινάρια KINSEP, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που αυτά μπορούν να συνδεθούν. Με ένα μικρό παράδειγμα θα δώσω. Οι οικοσυνοδοί, ας πούμε, θα είναι άνθρωποι πιστοποιημένοι που θα τους χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, δίνοντάς τους κάποια μικρή ατιμιστία. Έτσι και το χειμώνα, που δεν θα έχουν μεγάλη εργασία, θα μπορούν να επιδοτούνται με τις KINSEP από περιφέρειες, από δήμους κτλ. Να μπορούν να συντηρούν, να καθαρίζουν και να διατηρούν αυτές τις διαδρομές. Καταλαβαίνετε λοιπόν την KINSEP και πού μπορούν να φανούν χρήσιμες, αλλά και σε πολλές άλλες δραστηριότητες. Πράγματι έχει μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο, ιδιαίτερα από νέο κόσμο. Αυτό τώρα να μην το πω επιτυχία, να το πω ότι μάλλον δυσκολία, εγώ αντιλαμβάνομαι, στις μέρες που διανύουμε. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη και ας πούμε ότι κάθε δυσκολία θα φέρει μια μεγάλη επιτυχία. Εγώ θα μετρήσω και ξανασυνεχίζω. Τελειώνοντας με τη σταδιοδρομία μου σαν εκπαιδευτικός, θέλησα να γυρίσω στον τόπο από τον οποίο αγαπώ και κατάγομαι, στην Άνδρο, και να ασχοληθώ με την αρωματική παραγωγή. Βασικό κομμάτι για μένα ήταν τα αρωματικά φυτά της Άνδρου, με τα οποία θέλω να ασχοληθώ. Για αυτόν τον λόγο ήρθα σε αυτό το σεμινάριο. Δεν ήρθα μάλιστα την πρώτη μέρα, ήρθα τη δεύτερη γιατί με ειδοποίησαν αργά, δεν το ήξερα νωρίτερα. Θεωρώ ότι οι προσπάθειες που γίνονται στο νησί από νέους ανθρώπους να κάνουν άτυπους συνεταιρισμούς για να ασχοληθούν με τα αρωματικά αυτά της Ελλάδας και ειδικά της Άνδρου θα πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ διάθεση σε αυτά τα νέα παιδιά και θα ήθελα να ενταχθώ κι εγώ να ξανανοίξω νέους μαζί τους. Γι' αυτό βασικά το σεμινάριο. Για να νιώσω αυτούς τους νέους. Και να τα κάνετε μία αποστολή σε εμάς, στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας της Θεσσαλονίκης. Θα σας πω μετά και τα στοιχεία μου και όλα αυτά. Και θα σας κοστίσει 30 ευρώ το δείγμα. Τώρα, κάποιοι ζητάνε και βαρέα μέταλλα. Συνήθως δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχετε υποψία ότι μπορείτε... Στις Κυκλάδες ήρθα, μετά από πρόταση της περιφέρειας, να ξεκινήσουμε ένα κύκλο σεμιναρίων σε όλα τα νησιά
με θέμα την καλλιέργεια, την μεταποίηση και την αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι γενικά ο κόσμος να ενημερωθεί για τον πλούτο της ελληνικής Φλωρίδας, για την βιοποικιλότητα των νησιών, ειδικά στις Κυκλάδες, και για την ανάγκη της προστασίας τους και μέσα από την αξιοποίησή τους να μπορέσει ο κόσμος αφενός μεν να ευαισθητοποιηθεί γύρω από τον πλούτο τον οποίο διαθέτει και αφετέρου να του αποφέρει ένα κέρδος το οποίο θα αυξήσει το εισόδημά του και θα του προσφέρει νέες εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε από τον Μάιο όλη αυτή την προσπάθεια και πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι σε κάθε σεμινάριο είχα κόσμο περισσότερο από 30 άτομα και φτάσαμε και τα 70-80 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει τέτοιες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες όμως έχουν μία σοβαρότητα και οι οποίες του προσφέρουν ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων, τα οποία στη συνέχεια μπορεί να τα αξιοποιήσει, συνεχίζοντας όμως να έχει την υποστήριξη της περιφέρειας και των ερευνητικών Ινστιτούτων, έτσι όπως του τα μεταφέρουν. Έχω την εντύπωση λοιπόν, και αυτό θα φανεί τον Νοέμβριο, σε μία ανακεφαλαιωτική συνάντηση που έχουμε στην ΣΥΡΟ, όπου θα γίνει το feedback αυτών των σεμιναρίων, έχω την εντύπωση ότι αυτό θα συνεχιστεί, έχοντας πια ομάδες είτε παραγωγών είτε συνεταιριστών, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τον πλούτο της Φλωρίδας των Κυκλάδων, δίνοντας και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων καινοτόμων προϊόντων, τα οποία θα κάνουν ανταγωνιστικότερο το σύστημα αυτό και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Δηλαδή κάπου προσπαθήστε να βρείτε λύσεις, αυτές θα τις βρείτε τις λύσεις εσείς και θα τις απαιτήσετε επίσης από την περιφέρεια, από τον Δήμο, θα απαιτήσετε πράγματα όταν θα κάνετε κάτι το οποίο θα αποδώσει, να είστε σίγουροι ότι θα σας υποστηρίξει το κράτος. Αλλά δεν γίνεται να σας κάνει πρώτα την άσφαλτο για να πάτε μετά εσείς να καλλιεργήσετε. Εγώ δεν θα το έκανα.